αλλάζουμε ατμόσφαιρα, αποδίδοντα εξαιρετικό μπάσκετ μέσα στον Πειραιά. Ο Ιωλικό επικράτησε χθε με σκορ 58-66 του Φίνικα Πειραιά και προκρίθηκε στην επόμενη φάση των play-out τη ΓΑΜΑ Αντιπαλός του τώρα, στον δρόμο για την παραμονή, η ισχυρή νίκη Μαρουσίου, η οποία έχει το πλεονέκτημα έδρα. Ο Αιωλικό νίκησε για δεύτερη φορά τον Φινίκα, αυτή τη φορά στον Πειραιά με σκορ Έκανε το 3-1 στις νίκες και προκρίθηκε στη δεύτερη φάση των play-out της ΓΑΜΑ Εθνικής, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρα στην νίκη Αμαρουσίου, η οποία προηγείται με 2-0 στις νίκες, οπότε θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από τους αθλητές του Γιώργου Κούμα, προκειμένου να ανατρέψουν τη σειρά, ώστε ο αιωλικός να παραμείνει στις εθνικές κατηγορίες. Οι Κιανόλευκοι πήγαν στον Πειραιά για να τελειώσουν τη σειρά με το Φίνικα, χωρίς να χρειαστεί να δώσουν και τρίτο παιχνίδι. Με όπλο την πολύ καλή άμυνα σε όλο το παιχνίδι και κυρίω στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Αεολικό κατάφερε να αποδράσει με το διπλό από την έδρα του Φίνικα, ο οποίο μετά από αυτή την ήττα υποβιβάστηκε στο τοπικό. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι φιλοξενούμενοι, αν και έμειναν πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα του αγώνα, εν τούτη στη συνέχεια κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα του, παίρνοντα καλέ διαφορέ στο μάτ παρά την προσπάθεια του Φίνικα να παραμείνει εντό διεκδίκηση τη νίκη. Στο τέταρτο και ασφαλώ πιο κρίσιμο δεκάλεπτο δεν παίχτηκε ποιοτικό μπάσκετ με τι δύο ομάδε να πηγαίνουν σε βεβιασμένε επιλογέ στην επίθεση. Ο Ιωλικό, χάρη στην εμπειρία κάποιων παικτών του και σε συνδυασμό με την εξαιρετική άμυνα που έπαιξε, με την οποία μπλόκαρε τους παίκτες του Φίνικα, κατάφερε να πάρει την νίκη με 8 πόντους διαφορά και παράτασε για την παραμονή στη Γάμα Εθνική. Ο Ιωλικό βρήκε λύσει στο σκοράρισμα κυρίως από τους Νικολακόπουλου, ο οποίος ολοκλήρωσε το μάτ με 16 πόντου, Ντουζίδη με 12, Τσιόγκα με 11 και Δεκαβάλα με 10 πόντους. Από πλευρά Φίνικα, συγκλονιστικό μάτσα έκανε ο Γαβρίλη, ο οποίο σημείωσε του 34 από του συνολικά 58 πόντου τη ομάδα του, παλεύοντα μόνο του στην επίθεση. Πλέον, άπαντε στον αιωλικό, στρέφουν το βλέμμα του στην νίκη Μαρουσίου η οποία είναι σαφώ πιο ποιοτική ομάδα από το Φίνικα, ενώ έχει και το μαξιλαράκι του 2-0 στι νίκε. Ακόμη να αναφέρουμε πω το άλλο παιχνίδι των Play Out, το γειτονικό φόβρο Ντάδο από τυχείο, δεν κατάφερε να νικήσει τον Ποσειδώνα και στο ψυχικό, γνωρίζοντα την ήττα με μόλι ένα πόντο διαφορά 74-73, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί στο τοπικό πρωτάθλημα τη Χιού, καθώ ο Ποσειδώνα έκανε το 3-1 στι νίκε και στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπίσει το πικέρμι με μειονέκτημα έδρα.